Θα δούμε φωτογραφίες τώρα ενός στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργού, δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα, με μία συναδελφό μας. Ερωτική ημέρα η Παρασκευή. Πολύ. Έρχεται Σαββατοκύριακο, όχι τίποτα. Α, λέτε. Λοιπόν, είναι ο Γαβρίλης Ακελαρίδης με τη Ράνια Διτζήμα, συνάδελφός μας από το Μέγκα, η οποία του συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός στο αεροδρόμιο και στο αεροπλάνο, οι οποίοι πήγαν μαζί τις γιορτές τώρα, την πρωτοχρονιά, Πράγα και Βελιγράδη. Για η Πράγα τις μέρες δεν αυτές. Είναι σίγουρη η Πράγα. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Γιατί... Τις μέρες της πρωτοχρονιάς επέστρεψαν χθες. Και ο φακός, όπως βλέπουμε, οι φωτογραφίες. Δεν τους καταλαβαίνουμε. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Έχει και μία μέσα. Έχουμε βίντεο γι' αυτό. Ναι. Όχι, είναι φωτογραφία. Έχει πάντω άλλε φωτογραφίε τέτοια. Να πούμε μέσα από τι φωτογραφίε. Τι λέω και ένα από κινητό. Να τι δούμε καλά. Α, εδώ φάνηκε γιατί πριν δεν του αναγνώριζα. Που σίγουρα είναι από κάμερα επιβάτη, έτσι. Ναι, από κινητό, παιδιά. Είναι από κινητό. Ένα φωτογράφο με στο αεροπλάνο. Σίγουρα. Εντελώ ανυποψίαστη. Αυτό είναι το πιο τέλειο, παιδιά. Αυτό είναι το πιο τέλειο. Είναι το 15 αποκλειστικό. Είναι 15minutes.gr. Το 15minutes.gr. 15minutes.gr. Να το πούμε και το site. Εντάξει, βγάλανε και οι άνθρωποι το ρεπορτάζ. Καλή δουλίτσα θέλω να σου πω, ναι, γενικότερα. Α, πολύ ωραία. Καλή δουλίτσα. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το ειδύλιο, το έχουμε ξεκινήσει... ακούσει. Αυτό το ειδύλιο και... έχει ξεκινήσει με ξυνήλα. Έχει ξεκινήσει καταρχήν. Εδώ και ορισμένες. Α, ξέρεις, έχεις πληροφορίες. Και θέλω να σας πω ότι η πρώτη φορά που ήταν μαζί ήταν το Σεπτέμβριο. Στην έκθεση βιβλίου. Στην έκθεση βιβλίου στο Ζάπιο. Εδώ τα λέγαμε πάλι. Τα λέγαμε εδώ πάλι, ότι είχαμε ξεκινήσει την εκπομπή. Ναι. Η ξυνήλα όμως ήταν στην και αρχή, μάλιστα, θέλω να σας πω ότι τότε για να το τσεκάρουμε είχα μιλήσει εγώ με τον κύριο Σακελαρίδη και μου λέγε εντάξει, ναι, αυτό. Φίλοι. Δηλαδή, κατάλαβα ότι κάτι έπαιζε. Ναι. Δεν το πιστεύαμε, βρε παιδί μου. Όχι, και θέλω να σου πω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι που δεν το πιστεύουν. Δεν το πιστεύαμε. Ναι. Δεν το πιστεύαμε με τίποτα. Γιατί δεν το πιστεύεις, δηλαδή, τι έκανε ο Σακελαρίδη. Δεν ξέρω, δεν. Ναι. Δεν το σκάφτεται το ζευγάρι. Αν είναι έτσι, όχι, Διάννη, είναι στην Ελλάδα. Πίστευα ότι είναι μια φήμη αυτό τότε. Κοίταξε, κάποιοι ισχυρίζονται ακόμα και τώρα ότι είναι φήμη και ότι γενικά χρεώνουν στη Ράνια Τζίμα κάποιου άντρε, γιατί τι έχουν χρεώσει και άλλον αστέρα τη πολιτική και ισχυρό άντρα τη Ράνια Τζίμα, βέβαια. Ξέρεις, εισαγόμενο με τρόικα και τέτοια, δεν χρειάζεται να το καταλάβουμε. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Αυτό δεν το ξέρω πάλι. Ναι, είχαν ακουστεί διάφορα πράγματα. Συγγνώμη, κοπέλα, είναι παντρεμένη. Όχι, όχι, δεν. Τι θα πει, τι χρεώνουν. Σχέση να μην κάνει χριστιανή ευθύνη. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν χρειάζεται να του χρεώνουν να ξέρουν όλοι με ποιον είσαι. Δεν υπάρχει. Γιατί το ξέρουν, οι άνθρωποι το κρύβουν και βρέθηκε ένα επιβάτη του αεροσκάφου. Το τέλειο είναι αυτό. Διότι το έχουν τελείω κρυμμένο. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν του είδαν ούτε να κυκλοφορούν κάπου, ούτε να μιλούν για αυτή τη σχέση. Και εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να το δημοσιοποιήσουν. Είναι προσωπικό του θέμα. Οι δυο του συναντήθηκαν στον αέρα τη εκπομπή. Όταν η Ράνια Τζίμα καλοκαίρι του 2014 έκανε εκπομπή με τον Δημήτρη Τάκη. Το πρωινό Μέγκα. Ναι, εξαιρετικό. Συνάδελφο, καλό. Εξαιρετικό συνάδελφο. Η Ράνια Τζίμα λοιπόν είναι χαμηλών τόνων γιατί τη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, τη Ράνια, από όταν ήταν στο Sky. Και γενικά ήταν το κορίτσι τη Νέα Δημοκρατία. Έκανε το ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία. Και πώ βρέθηκε στην Ελλάδα. Ήταν το κορίτσι τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το τι σχέση Νέα Δημοκρατία με ΣΥΡΙΖΑ είναι. Και τώρα. Ποια Νέα Δημοκρατία. Ποια Νέα Δημοκρατία. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Τη παλιά Νέα Δημοκρατία. Τη παλιονέα. Τι λέτε. Κάπω έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι δύο λοιπόν έπρεπε να καθίσουν μαζί στον αέρα. Και έπρεπε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και με όσα λέγονται, δεν ήθελε η Ράνια Τζίμα τον Γαβρίλη Σακελαρίδη να τον έχει δίπλα τη και ο Δημήτρη Τάκη επέμενε. Έβλεπε λοιπόν η Ράνια Τζίμα λοιπόν το ύφο ότι η ξύνη τη Νέα Δημοκρατία. Έλεγε η Ράνια Τζίμα τώρα τι να μα πει κι αυτό, ο βαρετό κτλ. Τι το ήθελε και το πε κούκλα μου. Κοίτα που κατάληξες. Έτσι ξεκινάνε συχνά. Οι μεγάλοι έρωτες. Μεγάλοι έρωτες. Που βλέπουμε και σε ταινίες, έτσι. Βεβαίως. Να κάτι. Φίλοι μπορεί να ήταν όντως στην αρχή αυτό που λένε είναι δεν είναι. Φίλοι, φίλοι, μετά ξέρεις μπορεί να σου πει και το ερωτικό. Έκαναν παρέα μέχρι που κάποια στιγμή καταλάβαν ότι αυτή η παρέα είναι πολύ πιο στενή. Γιατί άρχισαν να τους βλέπουν και έξω και σου λέει εντάξει τώρα. Όλα καλά. Πάντως εδώ καλά. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι και το τέλειο ερωτευμένο ζευγάρι και στις δύο περιπτώσεις. Ο ένας κάθε εκεί βαριέται στη θέση. Κάτσε, η άλλη από πάνω το παίρνει όλη. Ετοιμάζονται να προσβαστούν από το αεροσκάφος. Τι θέλουν να κάνουν, δηλαδή, να χορεύουνε. Όχι ρε παιδί μου, περιμένουν τις βαλίτσες. Κάθε το ένας αριστερά, όλα δηλαδή, 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 είναι στον καλός και περιμένεις τις βαλίτσες τι κάνεις. Μπορεί να κάτσε έτσι λίγο με το καλό μου και να κουμπίσω λίγο πάνω του. Γιατί δεν κατάλαβα.
Έρχονται μετά από τόσες μέρες διακοπών. Παιδιά, δεν έχει να κάνει, γιατί δεν είναι έξω από το Ελβενιζέλος. Είναι μέσα, εκεί που περιμένουν. Οπότε μπορεί να είναι πιο εκδηλωτική. Να σου πω κάτι. Όταν πας εξωτερικό και έχεις παράνομο δεσμό, είσαι χαλαρός. Μόλις πατάς. Καλά, πόσους έχουμε πιάσει έτσι. Μόλις πατάς το πόδι σου στο Ελβενιζέλος, νιώθεις μεταξύ Ελλήνων. Είσαι και επώνυμος, απομακρύνεσαι. Επειδή λες αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον δεν φορούσαν μαντήλα. Πρώην υπουργός του Πασόκ είχε πάει με παράνομο δεσμό κάποτε. Στο εξωτερικό, όπως λες και εσύ τώρα, καλή ώρα για να είναι πιο ελεύθερος. Πήγε όμως με λεωφορείο. Με τι πήγε? Και όχι με πτήση. Τσιγκούναρας. Δεν ήταν θέμα τσιγκούνι. Φοβότανε. Λοιπόν, φοβότανε. Και πήγε με λεωφορείο. Και τι τους κάθεσες? Μέσα στο λεωφορείο, το Πούλμαν ήταν συνάδελφός μας. Τον έβγαλε φωτογραφία κανονικά. Και είπε ότι ήταν με τη γυναίκα του όταν δημοσίευσε με τη φωτογραφία. Και ήταν με γυναίκα του. Χώρισε. Δεν ξέρω, αλλά. Δεν είναι και θέμα συναδέλφου. Πλέον όλοι οι πολίτες, δηλαδή οποιοδήποτε. Πήγε για καλό ή μια φωτογραφία. Δηλαδή, στο περιοδικό. Να του γράψει ένα παραπολιτικό στην εφημερίδα. Α, για καλό. Νομίζοντας ότι είναι η γυναίκα του. Νομίζω ότι ήταν η γυναίκα του. Όχι, δεν ήταν. Γενικά, όποιος κόσμος είναι φόβος και τρόμος πια με τα κινητά. Γι' αυτό πρέπει να απαγορεύονται τα κινητά στα αεροδρόμια και στα. Και παντού. Πρέπει να σταματήσουν οι πιστίες. Ουδέν κρυπτών. Και το κοινωνικό μήνυμα. Αυτό είναι το κοινωνικό μήνυμα αυτή τη είδηση. Και πάμε παρακάτω.